Ναι, ακούγομαι. Ακούγεστε, ναι. Ναι. Με χαρά σας ακούω τόση ώρα. Ναι. Θα ήθελα όμως μια παράκληση. Ακούμε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Επειδή ζούμε στην εποχή της πληροφορίας που διαχέεται πολύ εύκολα, ναι, γρήγορα και σε όλους, το να έχει κάποιος άγνοια για σοβαρά θέματα είναι πλέον επιλογή του. Όλος ο κόσμος, αν θέλει, μπορεί να γνωρίσει ότι υπάρχουν τρεις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που έχουν δικαιώσει πανηγυρικά την Ελλήνων Συνέλευση και κυρίως τον Αρτέμι Σόρα. Αυτό δεν θα πω πιστεύω, ξέρω ότι το ξέρετε. Και βεβαίως ο όρος οπαδί δεν ανήκει στους Έλληνες. Λυπάμαι που το ακούω. Αν να τρέξουμε πιο πίσω, θα δούμε ότι αυτό το μαγαζί που λέγεται Ελλάδα, που πλέον ξέρετε και όλοι ότι είναι μια ανώνυμος εταιρεία, μέχρι το 2015 ο προϋπολογισμός δεν ξεπέρασε τα 154 δισεκατομμύρια. Πώς το ξέρουμε? Θα μπείτε στην Βουλή και θα το δείτε. Ξαφνικά στον προϋπολογισμό του 2016 και έκτοτε και μέχρι σήμερα, ο προϋπολογισμός έχει εκτιναχθεί. Τον προϋπολογισμό τον υπογράφω εγώ και εσείς ή όλη η Βουλή, και τον εγκρίνει μέχρι και η Πρόεδρος Δημοκρατίας ή ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Άρα εμπεριέχονται μέσα τα 600 δις που κατέθεσε ο Αρτέμις Σόρας υπέρ των Ελλήνων. Γιατί όλοι δηλώνουν άγνοια, και το κυριότερο, γιατί δηλώνουν κακία εις βάρος του εαυτού τους? Ο φετινός προϋπολογισμός γνωρίζετε ότι είναι 1108 δις. Πατάμε σε χρήματα. Δεν είμαστε ψωροκόστενα. Το ξέρει αυτό ο κόσμος? Όλοι αυτοί που βγαίνουν. Πώς ανέχονται να μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί οι 300. Αυτοί βέβαια τα μεγάλα κόμματα, εδώ και 200 χρόνια είναι η δουλειά τους. Τα τελευταία, αυτά που εμφανίζονται σαν πατριωτικά κόμματα, γιατί δεν λένε την αλήθεια? Έγιναν κάποια δυστυχήματα, τρομερά. Αυτός ο κόσμος που είχε τα παιδιά του εκεί, που τα άφηνα να κυκλοφορούν με τρένα αμφιβόλου ποιότητος, γιατί δεν είχε φροντίσει να πάρει την Ελλάδα στα χέρια του μέσω των εκλογών, ώστε εμείς οι Έλληνες, οι Ελλήνων Συνέλευσης, και με το χρήμα που διατίθεται, που υπάρχει από πίσω, θα μας ασφαλεί τρένα? Γιατί όλοι κομπάζουν και τρέχουν και κάνουν μόνο διαπιστώσεις? Α, τρακάρανε. Γιατί τρακάρανε? Αυτό είναι το σημαντικό. Η ουσία του πράγματος μας διαφεύγει. Όλοι ψάχνουν βαθιά. Όχι κύριε, μπροστά, επάνω, ριχά, είναι όλα μπροστά μας. Γιατί δεν θέλουμε να τα δούμε? Μάλιστα. Και ο όρος οπαδί με προσβάλλει. Είναι ανούσιος, είναι προσβλητικός. Θα σας παρακαλούσα, όποιος μιλάει πλέον, να μιλάει με στοιχεία, με αποδείξεις. Είχαμε και έχουμε εκλογές. Ο Αρτέμις ο Σόρας, ο αδερφός μας, είπε, μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη σύγκρια λόγη. Βεβαίως. Πόσες είναι οι κάλπες συστημένες? Εγώ θα πω 20.000. 20.000 ελληνόψυχοι για 12 ώρες να έρθουν να στηθούν εκεί και να καταμετρήσουν το αποτέλεσμα. Και με μια απλή φωτογραφία να το στείλουν στην Ελλήνων Συνέλευση. Να έχουμε τα στοιχεία. Είχαμε στήσει όλο αυτό αυτή την οργάνωση. Αλλά είχαμε γύρω στους 3.500 Έλληνες να έρθουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, ώστε να αντιπαραβάλουμε με τα αποτελέσματα της Secure Logic και να δούμε ποιος λέει αλήθεια. Και ώστε να μην καταστραφούν τα τσουβάλια με τα ψηφοδέλτια, αν δούμε κάτι διαφορετικό. Πού είναι οι ελληνόψυχοι? Όλα είναι αλήθεια. Ο Άριος Πάγος ενέκρινε τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Όποιος ακούει από εδώ και πέρα ευρωβουλευτή, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης, θα ξέρει ότι ό,τι λέει, τα χρήματα υπάρχουν και από πίσω και είναι πιστοποιημένα από τον Άριο Πάγο. Όλοι οι άλλοι, ό,τι λένε, επειδή δεν έχουν καταθέσει τις προγραμματικές δηλώσεις ποτέ σε καμιά εκλογική αναμέτρηση στον Άριο Πάγο, που σημαίνει ότι δεν είναι υπεύθυνοι, λένε ό,τι θέλουν. Και αν γίνει κάτι, θα είναι με δανεικά. Όχι, κύριοι, χρήματα έχουμε. Και να αποπληρώσουμε το εκτιναχθέν
δημόσιο εξωτερικό χρέος που άγγιξε τα 408 δις, 1108 δις είναι ο προϋπολογισμός του 2024 που θα εισπράξει η χώρα από εμάς εδώ μέσα. Μπείτε να τα δείτε. Γιατί κρύβεστε πίσω από το δάχτυλο? Αναρωτιέμαι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ και εγώ.